Συζητάμε ένα νομοσχέδιο που ενσωματώνει όλες τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο αυτές που δεν ικανοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλες νέες που εσείς πρόθυμα έρχεστε να ικανοποιήσετε. Εξάλλου, το λέτε κιόλας, δεν το κρύβετε. Το πεντάλεπτο, κύριε Πρόεδρε, δεν με ακούτε, είναι σκόπιμο για να περάσουν τα ψέματα της κυβέρνησης ότι τα μέτρα είναι φιλεργατικά. Γι' αυτό είναι το πεντάλεπτο. Και το φίλος εκείς, κύριε Βρούτση, που έχει απομείνει στο εργατικό δίκαιο, το καταργείται με αυτό το νομοσχέδιο. Ο δολοφόνος, λέει, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Και εσείς είστε ο δολοφόνος. Έρχεστε να αποτελειώσετε τις συλλογικές συμβάσεις με το εργαλείο της ενώσεως, των ενώσεων προσώπου. Εργαλείο στην υπηρεσία των εργοδοτών για το τσάκισμα των μισθών και τη γενίκηση της ευελιξίας για τη δημιουργία όρων μεγαλύτερης κερδοφορίας με την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Να σημειώσουμε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις που υπογράφηκαν με ενώσεις προσώπων από 230 πριν το 12 εκτινάχθηκαν στα 976 το 2012. Ήταν έργο δικό σας, κύριε Βρούτση, για να μειώσετε τους μισθούς στα 586 και 511 αντίστοιχα για τους νέους. Ήταν εσείς το κάνατε αυτό. Έχετε δεσμευτεί τώρα στο ΣΕΒ, στο ΣΕΤΕ και στους άλλους εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων να νομοθετήσετε να υπερισχύει η σύμβαση των ενώσεων προσώπου για να μειώσετε τους μισθούς συνολικά των εργαζομένων στο κατώτατο επίπεδο των 650 ευρώ. Αυτό είναι το έργο σας. Για το εργαλείο της εργοδοσίας της ενώσης προσώπων, η δημοκρατία αρκεί με τα 3/5 των εργαζομένων, με συμμετοχή διευθυντικών στελεχών, ανθρώπων της εργοδοσίας, γιατί τα σωματεία απαιτείται καθολική συμμετοχή, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία. Ενώ τα σωματεία έχουν θητεία σε 3 χρόνια, στο εργαλείο της εργοδοσίας, η ένωση προσώπων, η διάρκεια του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 53, παράγραφο 5, δεν θα υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό. Αναφέρεται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που συνάπτεται, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις εργατών και εργοδοτών. Μα εσείς, κύριε Βρούτση, δεν ψηφίσατε τον νόμο που τον αποδέχθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου που καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός θα αποφασίζει επίσης για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, από τις οποίες προβλέπονται εξαιρέσεις για την εφαρμογή τους. Υπάρχει καμιά επιχείρηση αλήθεια που να μην μπορεί να εμπίπτει στις εξαιρέσεις? Υπάρχει κάποια επιχείρηση που δεν προβάλλει οικονομικές δυσκολίες? Ο Υπουργός γίνεται ο απόλυτος άρχοντας, ο Ναπολέων Μποναπάρτης. Με υπουργική απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται. Θα καθορίζει τις κατηγορίες των όρων των συλλογικών συμβάσεων που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις. Και ένα σωρό άλλα. Τι λέτε στο άρθρο 55, ενώ στο πρώτο άρθρο λέτε ότι θα ισχύει η πιο ευνοϊκή ρύθμιση, με το άρθρο 2 ακυρώνεται την ευνοϊκότερη. Ιδιαίτερα στο άρθρο 55, κάθε επόμενη διάταξη ακυρώνει την προηγούμενη. Δεν φτάνει που δίνετε τη δυνατότητα να υπογράφουν οι ενός προσώπων και να υπηρεσεί η ευνοϊκότερη για τον εργοδότη. Προβλέπετε και τις εξαιρέσεις. Γιατί αυτό κάνετε. Ευνοϊκότερη σύμβαση για τον εργοδότη. Δεν υπάρχει άρθρο που να μην εξοδοτεί τον απόλυτο άρχοντα. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Είναι κοροϊδία πραγματικά, δηλαδή. Όλα τα άρθρα τελειώνουν με απόφαση του Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού. Δεν μιλάμε για νομοθεσία, αλλά για εξουσιοδότηση του κ. Βρούτση να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο άρθρο 55, στην 3 παράγραφο, προβλέπει ότι η τοπική σύμβαση υπερισχύει ένα τον άλλον. Τι έχετε να λύσει? Το πλαίσιο λειτουργίας για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, που τις ακούγαμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 10 και έρχεστε σήμερα εσείς με πλήθος διευκολύνσεων για αυτές τις επιχειρήσεις, με εργασιακή ζούγκλα για τους εργαζόμενους, να γενικεύσετε τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης που κάποτε είχατε υλοποιήσει. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Να μας πείτε σε ποιον κάνετε το χατήρι. Στο ΣΕΒ της Νοτίου ή της Βορείου Ελλάδας, στο ΣΕΤΕ, στην ΚΟΣΚΟ, στη Φράπορτ, στα μεγάλα λιμάνια που παραχωρείται στους Αμερικάνους. Φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρηματικούς ομίλους με σύγχρονους σκλάβους. Αυτό κάνετε σήμερα εδώ.
για την προσφυγή στην Αιτησία. Τι σημαίνει από κοινού να προσφύγουν? Σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προσφύγουν οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, η Ομοσπονδία των Μεταλλορύχων υπογράφει συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μπορούν να προχωρήσουν, να προσχωρήσουν στη συλλογική σύμβαση εργασίας? Όχι. Αυτό ακυρώνεται, αυτό που λέτε, από το κοινού. Από κοινού, όπως προβλέπετε. Μιλάτε για τεκμηρίωση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα, ώστε να επεκταθεί η σύμβαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν είναι το όχημα να μην επεκταθεί καμία συλλογική σύμβαση εργασίας? Ακόμη κι αν μια ομοσπονδία προσπεράσει τα εμπόδια, να οργανώσει την πάλη, να καθίσει στους εργοδότες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όλα όσα βάζετε, έρχεται και προσκρούει στην τεκμηρίωση. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι δεν θέλετε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική σύμβαση εργασίας. Και πάλι, αφού γίνονται όλα αυτά που προβλέπονται για τις συλλογικές συμβάσεις, έχετε πάλι εξοδότηση στον Υπουργό, που αυτός θα καθορίζει αν θα επεκταθεί και πού η όποια συλλογική σύμβαση εργασίας. Προβλέπεται ότι είναι δυνατή η προσφυγή στην Αιτησία, μονομερώς το προβλέπει. Από οποιοδήποτε μέρος. Όμως τι λέει? Μόνο στις εξής περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατάργηση της διαιτησίας. Αυτό σημαίνει. Μνημονεύεται την ποινιπή 6 του 2012. Αυτό είναι το καμάρι σας, κύριε Υπουργέ. Η ποινιπή 6 του 2012, που μέσα σε ένα βράδυ τσακίσατε τους μισθούς κατά 22% και 32%, καταργήσετε συλλογικές συμβάσεις, διαπραγματεύσεις, και αυτό επιδεικνύεται στους βιομηχάνους. Γι' αυτό καμαρώνετε που τσακίσατε τη ζωή των εργαζομένων. Μιλάτε για προστασία των εργαζομένων. Μα ποιος, εσείς, που τσακίσατε τους μισθούς, λέτε θα τους προστατεύσετε? Το είπε και προηγουμένως ο κ. Γιώργιακας. Ποια προστασία? Ό,τι θέλει ο εργοδότης κάνει. Ό,τι θέλει. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Εργασίας να έχει Μητρό? Αυτό δεν είναι θέμα των συνδικάτων να έχει Μητρό, που τα έχουν και όλα πια ηλεκτρονικά? Δεν ξέρει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ πόσα μέλη έχουν? Το Υπουργείο τι δουλειά έχει να έχει πρόσβαση σε αυτό το Μητρό? Θα τηρούνται, λέει, τα στοιχεία όπως το καταστατικό της οργάνωσης. Αυτό το καταστατικό δεν υπάρχει στο πρωτοδικείο? Δεν έχει περάσει σωματείο από το πρωτοδικείο? Δεν έχει πάρει έγκριση ότι είναι νόμιμο? Το Υπουργείο τι το θέλει το καταστατικό? Θέλει το καταστατικό της οργάνωσης ακριβώς για να παρεμβαίνει και να ελέγχει τη λειτουργία των συνδικάτων. Γι' αυτό το θέλει. Δεν έχει καμιά δουλειά να παρεμβαίνει στη λειτουργία των συνδικάτων το κράτος? Κάθε ένας που έχει ένομο συμφέρον μπορεί να πάει στο πρωτοδικείο να πάρει το καταστατικό. Τον αριθμό λέει το μελών του ψηφισάντων. Και αυτό το έχετε. Πώς παίρνουν τα λειτουργικά έξοδα από τον ΑΕΔ τα συνδικάτα? Δίνονται με βάση τα ψηφίσαντα μέλη. Τηρούνται, λέει, στο Μητρό οι οικονομικές καταστάσεις εφόσον υφίσταται κρατική χρηματοδότηση? Η χρηματοδότηση από τον ΑΕΔ είναι πόρος των εργαζομένων που παρακρατείται και δεν αποδίδεται όπως πρέπει. Το κράτος είναι διαμεσολαβητής. Άρα τι κάνει? Δίνει εκατομμύρια των εκατομμυρίων στη ΓΕΣΕ. Για ποιο λόγο? Γνωρίζετε πολύ καλά πού πήγαν αυτά τα χρήματα και ποιος είναι ο λόγος. Συμφωνείτε με τη διάθεση για την διασφάλιση του κοινωνικού εταιρισμού. Αυτό κάνετε. Τα δίνετε κατά το δοκούν. Ενώ σας έχουν καταθέσει σωματεία πρόταση, αυτή η παρακράτηση να δίνεται με βάση τον αριθμό των μελών στα σωματεία και τις ομοσπονδίες, εσείς τα δίνετε σε αυτούς που βάζουν πλάτη. Για το Μητρό των Εργοδοτών προβλέπεται να πληροφορούν το πόσους εργαζόμενους απασχολεί ο φορέας τους. Ολοκληρώστε. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, ο φορέας τώρα δεν τους δίνετε, πάντως στα άρθρα, τι να κάνουμε κύριε Γιώργα, τα 5 λεπτά και να πείτε ότι είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιο, ότι τσακίζετε. Στα άρθρα θα μιλήσετε την Πέμπτη. Λοιπόν, κάνετε λοιπόν λαθροχειρία. Έχετε και την Πέμπτη με το για Μητρό. Καμία προνοϊκή μεταχείριση δεν είναι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε καμία. Αλλά όμως δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, στους εργαζόμενους που τους τσακίζετε. Αυτούς θα πούμε την αλήθεια. Έχετε και την Πέμπτη πάντως να μιλήσετε για λοιπόν, τα άρθρα. Λοιπόν, θέλετε να τσακίσετε λοιπόν τη ζωντανή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων σε γενικές συνελεύσεις σε κάθε συλλογική διαδικασία. Αυτό θέλετε να κάνετε. Εσείς καθορίζετε το κατώτερο μισθό, εσείς κρατικές συμβάσεις, εσείς ποια επιχείρηση θα έχει συλλογική σύμβαση και πώς θα πληρώνουν τους εργαζόμενους, εσείς πώς θα είναι το Μητρό, εσείς ποιος θα απεργεί, εσείς πώς θα δίνουν την πληροφορία στο Μητρό. Δηλαδή ο Υπουργός θα κρατά τη μαύρη λίστα συνδικαλισμένων όπως στη δεκαετία του 70 που θα τη δίνει κατά το δοκούν σε όποιον εργοδότη του ζητήσει συγκεκριμένη λίστα για να αποφύγει τους ταραξίες αυτούς που διεκδικούν. Θα είναι ο Βρούτσης ο εκπρόσωπος της μαύρης λίστας. Θα κρίνει πού θα δίνουν οι πληροφορίες. Πάρε και τον Μπογδάνο να σε βοηθάς αυτό. Είναι καλός.
Πάρα και τον Μπογδάνο. Δεν τρέπεσε που το φέρατε εδώ. Εντυπωσιακό του τρόπου για την αντιμετώπιση των ακούστε το τελευταίο λέω. Εντυπωσιακό του τρόπου για την αντιμετώπιση των απεργιών από το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις ήταν η δεκαετία του 70, κύριε Βρούτση. Σας θυμίζουμε γιατί έτσι θα μείνετε. Τότε οι μισές από τις 47 απεργίες την άνοιξη του 77 έχουν ως αίτημα την επαναπρόληψη απολυμένων συνδικαλιστών και την κατάρριση της άσκησης τρομοκρατικών μέτρων αντιδρά της εργοδοσίας. 15.000 απολυμένοι γιατί διεκδικούσαν την τριετία 76-79. Ως έτσι τότε είχε εκδώσει μαύρη λίστα το 1976 με ονόματα ταραξιών απολυμένων για να μην ξαναπροσλαμβάνονται. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην πρώτη υπογραφή στο Ιωτική Σύμβαση στη μεταπολίτευση, να το πούμε και αυτό κύριε Πρόεδρε.